αύξηση στο κύμα τουριστών που αναμένεται να περάσουν από την Κύπρο, διαπιστώνει η Διεύθυνση των Διεθνών Αερολιμένων της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Hermes Airports, Αδάμ Ασπρί, συνολικά 470.000 τουρίστες θα διακινηθούν από τις 11 μέχρι και τις 24 Αυγούστου, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο του 2013. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 2.230 πτήσεις, μεταφέροντας από και προς την Κύπρο πάνω από 340.000 επιβάτες. Αντίστοιχα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου θα πραγματοποιηθούν γύρω στις 670 πτήσεις, μέσω των οποίων θα ταξιδέψουν άλλες 130.000 άτομα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για άφιξη και νέων αεροπορικών εταιριών στην Κύπρο, για ενίσχυση και της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και για εμπλουτισμό των δρομολογίων.